Θέλουμε μία απάντηση, γιατί πραγματικά οι εικόνες που βλέπουμε στο έκτο νηπιαγωγείο μας έχουν λίγο εξοργήσει, θα λέγαμε. Μάθαμε ότι λίγα λεπτά πριν τα παιδάκια ήταν μέσα στην τάξη αυτή που βλέπουμε να έχει πέσει το ταβάνι στην κυριολεξία. Θα μπορούσε να έχει ναι. πέσει τα κεφάλια τους. Ναι, ναι, πραγματικά ήταν κάτι που μας σόκαρε και μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ δεν θρηνήσαμε κάποιο ατυχές συμβάν σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία κάποιου παιδιού ή κάποιου δασκάλου. Είναι νηπιαγωγείο και δημοτικό εκεί το σχολείο αυτό. Από τι πραγματικά όμως δεν θρηνήσαμε θύμα, παιδάκι. Γι' αυτό ακριβώς είπα, δόξα τω Θεώ. Το ζήτημα όμως αυτό είναι ότι αυτό οφείλεται σε μια κατασκευαστική αστοχία όταν κατασκευάστηκε εξ αρχής το σχολείο αυτό, που δεν θα μπορούσε να το είχε δει κάποιος, δεν ήταν εμφανή τα σημάδια, ακόμα και οι ίδιοι δάσκαλοι που ήταν εκεί δεν μα εδώ είχαν λένε ποτέ... οι δάσκαλοι ότι έχουν ξανασυμβεί ή έχουν ξανακαταγραφεί. Όχι, όχι. Όχι, μα λέει ότι έχουν έγγραφα, κυρία Δημήτρη. Βεβαίως. Του 92 μας είπε. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι παλιό σχολείο, κτίριο. Το σχολείο αυτό, αν τον δείτε οπτικά, φαίνεται ένα πολύ καλό σχετικά... με αυτά που υπάρχουν ειδικά μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, που είναι πάρα πολλά παλιά τα κτίρια, ναι. Ένα καλό σχολείο. Έχει βγάλει προβλήματα σε άλλα σημεία, σε αυτό το σημείο, σε αυτή την αίθουσα, δεν είχε βγάλει ποτέ και το ξέρω γιατί έχουν πάει άρα, τρεις φορές οι τεχνικές... Κυρία Ιδρεού, επιβεβαιώνεται την καταγγελία των δασκάλων που λέει ότι το σχολείο παρουσιάζει διάφορα τεχνικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Μπορεί όχι στην ίδια αίθουσα, αλλά σε άλλα κομμάτια του, σωστά? Παρουσίασε, ας πούμε, στην αίθουσα πολυχώρου του νηπιαγωγείου. Έχουμε ήδη, είμαστε σε συνεννόηση με την εκπαιδευτική κοινότητα εκεί, τους διευθυντές και τους δασκάλους. Και γι' αυτό σας λέω ότι όχι μία, τρεις φορές έχουν πάει συνεργεία με μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών, με τον ίδιο τον αντιδήμαρχο, έχουν κάνει αυτοψία για να επιληθούν τα προβλήματα και έχουμε επιληφθεί αμέσως. Κυρία Ιδρέου, για να κλείσουμε. Μαζί με άλλα τέσσερα συγκροτήματα έχει ενταχθεί και σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης συνολική. Ποιανού είναι η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών και πού θα κάνουν μάθημα αυτοί οι μαθητές έως ότου βρεθεί λύση στο πρόβλημα? Όπως καταλαβαίνετε, όπως ήμασταν υποχρεωμένοι, έχει ανασταλεί λειτουργία στο σημείο αυτό. Μετά το συμβάν. Και θεωρώ, βεβαίως, αμέσως μετά το συμβάν. Τι να το κάνουμε μετά το συμβάν? Συγγνώμη, θα το πω έτσι. Κυρία Ιδρέου, αν είχαμε θύματα. Κυρία Ιδρέου, με συγχωρείτε λίγο. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτό. Αν είχαμε θύματα, θα κάναμε άλλη συζήτηση σήμερα. Με όλους θα κάναμε όλη συζήτηση. Το ευτυχές είναι ότι δεν έχουμε. Αποτύχει. Και αυτό είναι δυστυχώς. Ένα πρόβλημα που είναι συνολικό, ειδικά στα σχολεία που είναι μέσα στην πόλη, γιατί είναι σχολεία που είναι σε νεοκλασικά κτίρια και σε πολύ παλιά κτίρια και χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση. Εδώ όμως μιλάμε για ένα σχετικά καινούργιο σχολείο. Κυρία Δήμαρχε, με συγχωρείτε, αλλά οι απαντήσεις σας δεν είναι επαρκείς. Αυτό χτίστηκε. Με συγχωρείτε που θα σας το πω έτσι, αλλά κάποιος... οι απαντήσεις σας δεν είναι επαρκείς. Από τη στιγμή που λέτε ότι έχουν χρειαστεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου δύο-τρεις φορές να παρέμβουν, έπρεπε να κάνετε μια γενική μελέτη του κτηρίου. Και τα παιδιά πήγαν στο σχολείο. Επίσης, περιμένω σήμερα να καταθέσετε μήνυση εναντίον του εργολάβου που σας παρέδωσε κακό σχολείο. Διότι αν είχατε χτυπημένο παιδί, δεν ξέρω ποιες απαντήσεις θα ανασύρατε προκειμένου να τις προβάλλετε. Αυτό έχετε δίκιο. Το 92 όμως, σήμερα έχουμε 2021, μακάρι να μπορούσαμε. Και τι σημαίνει αυτό? Όσα σχολεία είναι του 92 πρέπει να... Είναι παγίδες θανάτου για τα παιδιά. Να αναζητήσουμε τις ευθύνες και στις παλαιότερες. Αυτό δεν λέτε, κυρία Ιδρέου, ουσιαστικά. Λέω ακριβώς ότι το 92 δεν ήμουν εγώ στα πράγματα. Δεν έχει σημασία αυτό. Ήμουν και πολύ μικρή τότε. Έχει σημασία αυτό. Η αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια, κυρία Ιδρέου, όπως και το κράτος. Βεβαίως, γι' αυτό σας λέω ότι εμείς αυτό που ήταν υποχρέωση μας και κάναμε είναι αυτό το σχολείο, όπως και τέσσερα άλλα σχολικά σχολεία. Επειδή λοιπόν είστε νέος άνθρωπος και λέτε ήμουν μικρή το 92, σήμερα λοιπόν πρέπει να αντιδράσετε όπως πρέπει να αντιδράει ένας νέος άνθρωπος. Να μην το αφήσετε αυτό έτσι. Γι' αυτό ακριβώς. Μα το έχουμε εντάξει ήδη το σχολείο. Κυρία Ιδέου μου, δεν με καλύπτει αυτό που μου λέτε ότι έχουμε εντάξει για να γίνει κάτι στο σχολείο. Πρέπει να αναζητήσετε ευθύνες σήμερα. Διότι παραλίγο να θυμίσετε θύμα εκεί. Το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε? Δυστυχώς, επειδή είμαι και νομικός, από το 92 μέχρι σήμερα έχουν παραγραφεί δυστυχώς οι όποιες ευθύνες. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν και νομικοί πρόνοι. Κάντε γενική μελέτη του κτηρίου.
Μην πέσουν ξανά τα ταβάνια. Σας ευχαριστούμε. Έχει γίνει γενική μελέτη, γι' αυτό και το έχουμε εντάξει. Θα το ξαναδούμε το θέμα. Και με τον κύριο Πέτσα, που είναι ο αρμόδιος υφυπουργός, ώστε να ζητήσουμε και έκτακτη χρηματοδότηση, όχι μόνο γι' αυτό, και για άλλα σχολεία που είναι παλιά. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Και έχουν τα θέματά τους.